Γεια σε όλους, είμαι ο Βάιος και καλώς ήρθατε στο κανάλι του PTTL.gr στο YouTube, εδώ που μιλάμε για φωτογραφία και για φωτογραφικό εξοπλισμό. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τον 1628 της Sigma F2.8, έτσι, DGDN, αυτούς τους καινούριους φακούς που βγάζει η Sigma για mirrorless κάμερες, μικρό σε μέγεθος από ό,τι βλέπετε και σχετικά ελαφρύς. Για Sony E-Mount τον έχω και τον δοκίμασα, για την Sony A7 III συγκεκριμένα, και αυτός ο φακός μαζί με τον 2872.8 της Sigma δημιουργεί ένα υπέροχο σετάκι για πολλά είδη φωτογραφίας. Ξεκινάω από τα βασικά χαρακτηριστικά του φακού. 450 γραμμάρια βάρος. Zoom φακός, επαναλαμβάνω, F2.8. Δεν το βρίσκουμε πολύ εύκολα αυτό το βάρος σε 2.8 φακούς. Η σειρά όμως DGDN της Sigma έχει σκοπό αυτό, να μας δίνει φακούς που είναι φωτεινοί, αλλά είναι πολύ εύκολοι στη χρήση. Δεν έχουν μεγάλο βάρος, δεν έχουν μεγάλο όγκο. 10 εκατοστά μόνο περίπου είναι το μήκος του, πάρα πολύ καλά, και γύρω στα 70 κάτι η διάμετρος, και δέχεται φίλτρα 72 χιλιοστών, πάρα πολύ καλά, καθώς είναι ένας υπερευρυγόνιος φακός στα 16. Όσον αφορά το μέγιστο διάφραγμα, F2.8 λοιπόν σε ένα zoom φακό είναι πάρα πολύ καλά. Μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες στο χαμηλό φωτισμό, είτε όταν θέλουμε να θολώσουμε το φόντο, και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βολικό για πολλά είδη φωτογραφίας. Ο φακός έχει μόνο έναν διακόπτη για να γυρνάμε από το AF στο MF, δηλαδή από το focus σε manual focus. Έτσι, από εκεί και πέρα δεν έχει κουμπάκια για να, αυτά που έχουμε συνηθίσει στους καινούριους φακούς των mirrorless, αλλά δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί είναι ένας φακός ο οποίος πραγματικά σε αποζημιώνει, γιατί είναι εύκολο στη χρήση. Πίσω το mount του είναι μεταλλικό και επιπλέον η εταιρεία λέει ότι είναι weather resistant, δηλαδή δεν είναι αδιάβροχος, αλλά μπορεί να αντέξει σε κάποιες συνθήκες όπως ψηλόβροχο κτλ. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ειδικά για όσους φωτογραφίζετε τοπία, αστροφωτογραφία και διάφορα πράγματα έξω στη φύση, και άρα εξαρτάστε από τις καιρικές συνθήκες. Τα δαχτυλίδια του είναι πάρα πολύ καλά, και το δαχτυλίδι της εστίασης και το δαχτυλίδι του zoom νομίζω ότι είναι πολύ καλά κατασκευασμένα. Μας έχει συνηθίσει η Sigma στους τελευταίους φακούς να προσέχει πάρα πολύ αυτά τα δαχτυλίδια για να έχουμε μια ομαλή εστίαση και μια ομαλή χρήση του zoom, και νομίζω ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό του Sigma 1628 που μου αρέσει είναι ότι έχει εσωτερικό μηχανισμό zoom. Αυτό είναι ωραίο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί όταν βάζω φίλτρα με σύστημα φίλτρων και με τετράγωνα ή degradé ή οτιδήποτε και θέλω να ζουμάρω, δεν έχουμε περιστροφή του φακού, δεν έχουμε επέκταση του μήκους του, άρα το φίλτρο παραμένει σταθερό εκεί που το έχω τοποθετήσει. Ο δεύτερος λόγος είναι αν θέλω να χρησιμοποιήσω το φακό με την κάμερα σε gimbal για λήψη βίντεο. Επειδή δεν επεκτείνει το φακός, δεν αλλάζει το κέντρο βάρους του, και άρα δεν αλλάζει και το κέντρο βάρους του όλου συστήματος που πρέπει να διαχειριστεί το gimbal. Επομένως, το gimbal δεν ζορίζεται και άρα έχω καλύτερη σταθεροποίηση. Αν και είναι ένας φακός υπερευρυγόνιος και στο βίντεο ίσως θα δυσκόλευε πολλούς στο κομμάτι του πού θα χρησιμοποιηθεί, παρόλα αυτά στα 28, που είναι ένα εστιακό μήκος που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιήσει κάποιος για βίντεο, έχει πάρα πολύ μικρό focus breathing, δηλαδή δεν αλλάζει το κάδρο ανάλογα με το που εστιάζουμε, οπότε νομίζω ότι και για βίντεο θα βολέψει πάρα πολύ. Όσον αφορά την εστίαση, ο φακός δεν με προβλημάτισε καθόλου, όπως και οι τελευταίοι φακοί της Sigma που δοκίμασα είναι αρκετά γρήγορο στην εστίαση, η τεχνολογία stepping motor που χρησιμοποιεί τον κάνει αρκετά αθόρυβο. Ο φακός εστιάζει από τα 25 εκατοστά. Δεν είναι πάρα πολύ κοντά. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι υπερευρυγόνιος, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ ωραίες λήψεις εστιάζοντας στο προσκήνιο σε κάποιο αντικείμενο και περιλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος της τοποθεσίας που βρίσκεται αυτό το αντικείμενο. Ας πούμε δύο πράγματα για την ποιότητα εικόνας του συγκεκριμένου φακού. Έτσι λοιπόν, να σας αναφέρω ότι όσον αφορά την οξύτητά του, στο 2.8 είναι αρκετά οξύ στο κέντρο, είτε στο 16 είτε στο 28, σε όλο το εύρος του zoom, και αρκετά μαλακός στις άκρες, αλλά όσο κλείνουμε το διάφραγμα, όπως συμβαίνει με όλους τους φακούς, βελτιώνονται πολύ τα πράγματα στις άκρες. Στο F8 νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά και ότι είναι κοντά στο sweet spot, δηλαδή στο γλυκό σημείο όπου ο φακός αποδίδει πολύ περισσότερο, ενώ φυσικά πολύ καλά γνωρίζετε ότι πηγαίνοντας σε διαφράγματα πολύ κλειστά, 16-22, έχουμε απώλειες στην οξύτητα, έτσι, λόγω του diffraction, το που υπάρχει, και άρα πρέπει να αποφεύγετε, εκτός αν θέλετε φυσικά να κάνετε συγκεκριμένες εικόνες και δεν σας ενδιαφέρει η απώλεια στην οξύτητα. Να μιλήσουμε λίγο και για το γεγονός ότι ο φακός
έχει παραμορφώσεις, γιατί είναι υπερευρυγόνιος φακός στα 16 ειδικά, αλλά φυσικά αυτά διορθώνονται εντός της κάμερας από το λογισμικό της Sony ή στον υπολογιστή. Οπότε δεν βλέπω να σας προβληματίζει κάτι σε αυτό το πράγμα. Από ό,τι παρατήρησα, ένα θετικό του φακού είναι ότι δεν παρουσιάζει αντανακλάσεις όταν έχουμε κόντρα φως, είτε είναι τεχνητό φως είτε είναι ο ήλιος. Επιπλέον, σαν stars μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μπορούμε να τα δημιουργήσουμε όμως με πολύ κλειστά διαφράγματα, F16, F22, σαν stars δηλαδή, εκείνο το πράγμα που βλέπετε τις ακτίνες του φωτός να βγαίνει πίσω από αντικείμενα και να δημιουργεί έτσι ένα πολύ ωραίο εφέ. Όσον αφορά τη βινιέτα, δηλαδή το γεγονός ότι στις άκρες ενός φακού συνήθως έχουμε πτώση της έκθεσης, δηλαδή είναι λίγο πιο σκοτεινές οι άκρες, ο φακός του F2.8 παρουσιάζει βινιέτα. Πάλι, η διόρθωση της Sony έρχεται να βοηθήσει τα πράγματα όπως και η διόρθωση που μπορούμε να κάνουμε στον υπολογιστή. Εννοείται ότι κλείνοντας το διάφραγμα, φεύγοντας το F2.8 και πηγαίνοντας προς το F8, προς τα εκεί, προς το F8, προς το F11, η βινιέτα εξαλείφεται τελείως και άρα έχουμε ομοιόμορφη έκθεση σε όλο το κάδρο μας. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους φακούς, είτε στην οξύτητα σε όλο το κάδρο και στην ομοιομορφία, είτε στη βινιέτα είτε στις παραμορφώσεις, είναι χαρακτηριστικά των περισσότερων φακών λόγω των οπτικών, λόγω της κατασκευής τους. Στο συγκεκριμένο φακό δεν βρήκα κάτι να με προβληματίζει ιδιαίτερα και θεωρώ ότι όποιος τον πάρει θα μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, κάνοντας και τις αντίστοιχες διορθώσεις και επεξεργασίες στον υπολογιστή του. Η τιμή του 1628 στην Ελλάδα είναι στα 899 ευρώ. Είναι μια αρκετά τίμια τιμή για το φακό και για αυτά που προσφέρει, σε σχέση ειδικά με τον ανταγωνισμό και σε σχέση ειδικά με τους αντίστοιχους φακούς της Sony, οι οποίοι, αν πάμε στο F2.8, υπερβαίνουν τα 1500 με 2000 ευρώ και άρα χρειάζεται ένα πολύ σοβαρό ποσό για να κάνεις μια τέτοια αγορά. Ελπίζω να σας βοήθησα έστω και λίγο, ώστε να τον συμπεριλάβετε στις επιλογές που θα έχετε για μελλοντική αγορά ενός υπερευρυγόνιου φακού. Εάν τον έχετε ήδη και έχετε κάποια άποψη για το φακό, μην ξεχάσετε να γράψετε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και αυτούς που θέλουν να τον αγοράσουν ή τον κοιτάνε ή θέλουν να αγοράσουν κάτι αντίστοιχο. Και φυσικά μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και να χτυπήσεις και το καμπανάκι εκεί πέρα, ώστε να ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο που θα δημοσιευτούν και τα οποία φυσικά θα αφορούν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τη φωτογραφία και το φωτογραφικό εξοπλισμό. Μέχρι το επόμενο βίντεο να σας ευχηθώ να είστε καλά, πάνω απ' όλα με υγεία και μην ξεχνάτε ότι ο καλύτερος τρόπος για να γίνουμε καλύτεροι σε φωτογραφία ή λήψη βίντεο είναι να εξασκούμαστε συνέχεια. Τα λέμε, γεια σας!